Beatboxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε πάλι σε ένα ωραίο vlog, στο οποίο σήμερα εμείς, στο προηγούμενο vlog εμείς απλά ανοίξαμε εδώ πέρα το ωραίο μας το κουτί, που έχουμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό, το οποίο το καθαρίσαμε, το κάναμε όμορφο, κουκλίτσα. Τώρα υπήρξε μια λεπτομέρεια, η οποία θέλω να γιορτώσω, είναι η εξής, ότι θα το ξανανοίξουμε πάλι, θα ξανακάνω όμως μια διαδικασία να τραβάω σε βίντεο για το πώς το ανοίγουμε, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι χρονοβόρο, πρέπει να ξεκλειδώσω. Να ξεβιδώσω εδώ πέρα πάλι τις βίδες εδώ πέρα, να το τραβήξω το τρενάκι, γιατί τι θέλω να κάνω. Θα το ξαπλώσουμε εδώ πέρα, εφόσον βάλω λίγο πιο μπροστά εδώ πέρα τις οθόνες και τα ηχεία και το μικρόφωνο και ό,τι άλλο έχει υπάρχει πέρα. Βέβαια θα, όταν τελειώσω από εδώ πέρα με το κουτί, γιατί θέλω πολύ απλά να αλλάξω λίγο πάστα, θερμαγόγυμη πάστα, στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής μας πάντοτε ξέρουμε ότι θερμαίνεται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει εμείς να τον βοηθήσουμε και μέσα από την ψύχρα μας, και μέσα από την πάστα την ωραία, τη θερμαγόγυμη πάστα, να κρατάει τη θερμότητα για να τον κρατάει δροσερό τον επεξεργαστή μας. Έχω μια πάστα θερμαγόγυμη, απλά δεν είναι για προσφατή, γιατί όλη την παλιά την είχα αντιάσει όλη και έχω πάρα πολύ καιρό να του βάλω, ας πούμε, πάστα. Έτσι έχω μια πάστα της Cooler Master που είχα πρόσφατα, τώρα νομίζω πιο 2-3 χρονών εκεί πέρα. Θα την πάρω αυτή, τη βάλω εκεί πέρα. Η διαδικασία για το πώς γίνεται να αλλάξουμε μια πάστα εκεί πέρα θερμαγόγυμη θα την πούμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τι χρειαζόμαστε μέχρι στιγμής? Χρειαζόμαστε γίνο πνεύμα, άσπρο γίνο πνευματάκι, λίγο μια γουλίτσα να βάλουμε, και χρειαζόμαστε ακόμα και μπαμπάκι. Εντάξει, μπαμπάκι εγώ βάζω πιο πολύ. Θέλω να είναι πάντα οτιδήποτε μαλακό σε χαρτί, το οποίο όταν εγώ σκουπίζω τον επεξεργαστή εκεί πέρα πάνω, να μην τον χαρακώνει. Εντάξει, και το χαρτί κουζίνας κάτι κάνει εκεί πέρα. Και άλλο ένα ωραίο, μπορεί να βάλει, ας πούμε, και ένα χαρτάκι από το φίλτρο του καφέ λίγο εκεί πέρα, να το καθαρίσει λίγο καλά τον επεξεργαστή, ούτως ώστε να βάλει να προσθέσει την καινούργια την πάστα την ωραία. Το πώς, τι κάνω εγώ την ώρα που βάζω την πάστα, θα το πούμε τώρα μετέπειτα στην πορεία. Εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, διαδικασία πρέπει λίγο να την πούμε αναλυτικά. Εντάξει, εγώ πάντα, ας πούμε, εκεί πέρα βάζω λίγο ένα σαν μπαλάκι μικρό εκεί πέρα και το απλώνω λίγο πάνω στον επεξεργαστή. Οπότε τώρα δεν θα δείξω για το πώς ανοίγω το κουτί, απλά θα πάμε κατευθείαν την ώρα που το ξαπλώνω εκεί πέρα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Εντάξει, παιδιά, φύγαμε, πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ μέχρι στιγμής άλλαξα τα τόγκαλα το κουτί και απλά το μόνο που θέλω, γι' αυτό το άνοιξα λίγο τώρα το βίντεο, να το κουτί μας είναι εδώ πέρα. Το μόνο που μένει εδώ πέρα πάνω, το έχω βάλει, κάτσα πάλι εδώ πέρα, το έχω βάλει εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Όπως είχα πει, να το. Τώρα, βγάζουμε το καπάκι και μετά από εκεί πέρα θα πάει λίγο πιο κοντά η κάμερα, το ώστε να βλέπουμε ακριβώς τι κάνουμε εδώ πέρα πάνω. Έχει διαδικασία εδώ πέρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω εύκολα και με ένα χέρι μάλιστα είναι αυτό εδώ. Είναι το πιο εύκολο πράγμα, γιατί οι βίδες εδώ πέρα πάνω είναι κολλημένες. Δεν τις ξεβιδώνεις με το κατσαβίδι εκεί πέρα. Οπότε εύκολα και απλά βγαίνει αυτό εδώ. Δεν θέλουμε να μας φάσει, το βάζουμε σε ένα ωραίο σημείο εδώ πέρα και να το. Λοιπόν, ο επεξεργαστής μας είναι αυτός εδώ πέρα. Τούτος εδώ, κάτσε από λίγο πάνω. Ο επεξεργαστής μας είναι αυτός εδώ. Οπότε εγώ εδώ πέρα πρέπει λίγο να εστιάσω πιο πολύ την κάμερα για να μπορέσω να ξεβιδώσω εδώ πέρα τις βίδες, για να βγάλω εδώ πέρα την ψύχρα μας, η οποία εδώ πέρα δροσίζει τον επεξεργαστή μας, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πάστα μας. Εντάξει, παιδιά, φύγαμε, τα λέμε. Λοιπόν, Gameboxers, έφερα όσο πιο κοντά μπορούσα την κάμερα, προκειμένου να δούμε λίγο εδώ πέρα για το πώς μπορούμε να ξεβιδώσουμε λίγο εδώ πέρα την κυρία Cooler Master, την ψύχρα μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον επεξεργαστή μας. Εγώ το πρώτο που ξεκινήσω να κάνω το οτιδήποτε, έχω να πω το εξής. Η θερμαγόγυμη πάστα είναι αυτή εδώ πέρα. Μεν μικρή, λίγη είναι, δεν πειράζει, την κράτησα τότε, τη βρήκα εφεδρικιά εκεί πέρα μέσα σε ένα κουτί με την ψύχρα εδώ πέρα της Cooler Master, που μας την παρήχανε σαν εφεδρικιά, ούτως ώστε άμα χρειαστούμε π.χ. σου λέει βάλεις την ψύχρα, πρέπει να βάλεις και ακόμα και την πάστα, δεν πειράζει. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα, αφού πρώτα ξεβιδώσουμε εδώ πέρα την ψύχρα μας, ξεκινάμε αρχικά. Ξεβιδώνουμε λίγο πέρα τις βίδες. Βέβαια πρέπει να αλλάξω λίγο κατσαβίδι, γιατί αυτό το κατσαβίδι δεν μας κάνει, δυστυχώς. Έπρεπε να το είχα δει αυτό, δεν πειράζει. Α, πάρουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα θα τα ξεβιδώσει. Είναι δύσκολο βέβαια.
Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο εάν δεν προσπαθήσεις. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Θα ξεβιδώσω για αυτό εδώ πέρα. Θα χρειαστώ λίγο να μετακινήσω για την κάμερα εάν χρειαστεί, που δεν το νομίζω. Απλά λίγο θα καλυφθεί το εδώ πέρα, δεν βλέπετε τίποτα. Να βγάλω μόνο αυτή τη βίδα. Αυτή εδώ πέρα τη βίδα προσπαθούσα να ξεβιδώσω. Πάμε στην άλλη τη βίδα. Χιαστεί πάντοτε, βιδώνουμε, ξεβιδώνουμε. Εντάξει, μετά θα το κάνω με το χέρι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι δύσκολο, γι' αυτό είπα λέω θα το κάνω σε ξεχωριστό vlog αυτό. Δεν είναι PC Builder, είναι vlogάκι, μόνο τον επεξεργαστή καθόμαστε λίγο εδώ πέρα να... Άμα ήθελα π.χ. να βάλω κάτι μέσα στο PC, είναι σίγουρο ότι θα κάναμε επεισόδιο PC Builder. Είναι άλλο τέτοιο playlist εκεί πέρα στο κανάλι μου. Λοιπόν, το πρώτο βγήκε. Μόνο αυτές τις βίδες θέλω να βγάλω εδώ πέρα και τελειώσαμε. Δεν είναι τίποτα. Ακεί λίγο να βγάλω την ψύχτρα. Είναι δύσκολο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μένουν άλλες δύο βίδες. Θα βγάλω και αυτή εδώ. Πάμε και εδώ. Εδώ είμαστε. Α, γεια σου. Α, αρχίζει και βγαίνει. Πω πω, χάλια, αδιόρθωτα. Χάλια, αδιόρθωτα. Αυτό έχω να πω μόνο. Εδώ πέρα έχει γίνει ο επεξεργαστής μας. Φαίνεται και ψιλοφαίνεται. Βάζω λίγο φως ακόμα. Και βλέπουμε το επεξεργαστής μας εδώ πέρα. Το κοιτάω λίγο για να δω τι συμβαίνει. Ναι, όντως έχει ξεραθεί εκεί πέρα. Θέλει καθαρισμό οπωσδήποτε. Οπότε και κάτι άλλο βέβαια. Και η ψύχτρα μας εδώ πέρα από κάτω, όσο μπορέσω να τη δείξω. Βλέπετε και αυτή εδώ πέρα θέλει τον, και αυτή θέλει τον καθαρισμό της. Άμα κάνει λίγο focus η κάμερα. Οπότε θα καθαρίσω λίγο τον επεξεργαστή πρώτα, λίγο που με καίει. Γιατί στην ουσία τώρα εμείς εδώ πέρα κάνουμε εγχείρηση. Μόνος μου είμαι. Βάω λίγο ένα πνευματάκι, μπαμπάκι βάζω να καθαριστεί πλήρως ο επεξεργαστής. Θέλω οπωσδήποτε να κάνω απαλές κινήσεις για να μην του κάνω κανένα ιδιαίτερο κακό. Το μπαμπάκι μου, να βλέπετε τι βγάζει. Μπόλικο πράγμα. Να το δείξω στην κάμερα. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν μας αρέσει καθόλου. Οπότε αρχίζω να το καθαρίζω λίγο. Θέλω να είναι πλήρης μα πλήρης καθαρός. Να βλέπετε αρχίζει και καθαρίζει. Βάζεις μπαμπάκι, το καθαρίζεις. Να μην έχει τίποτα πάνω. Μάζεψε πολύ πράγμα, ε. Εντάξει, αυτό θέλει πέταμα. Τώρα κάτσα πάνω πάνω άλλο μπαμπάκι. Κάτσε λίγο να το καθαρίσουμε. Ναι, με τα χρόνια τώρα έχει κολλήσει, έχει γίνει πέτρα εδώ πέρα πάνω. Δεν θέλω να έχει τίποτα εδώ πέρα πάνω. Ωραίος. Ανάποδη μεριά λίγο να καθαρίσω οτιδήποτε είναι υγρό πάνω στον επεξεργαστή μου. Ο επεξεργαστής μου είναι πεντακάθαρος. Ο επεξεργαστής είναι γυαλιστερός. Τώρα λίγο τώρα θα καθαρίσω την ψύχτρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω να το κάνω αυτό τώρα με την κάμερα, οπότε θα προσπαθήσω εν ολίγης όσο μπορέσω να καθαρίσω λίγο την ψύχτρα μου, γιατί και αυτή είναι χάλια τώρα. Πολύ χάλια. Απλά λίγο θα τη γυρίσω μια τούμπα. Να την.
Α, θα φανεί, εντάξει, εντάξει, να, να. Βλέπετε πώς είναι. Καθαρίζω λίγο τώρα εδώ όσο μπορώ. Έχει κολλήσει πάνω, βέβαια αυτά τα πράγματα δεν τα θέλουμε. Κοιτάξτε ρε παιδιά τι έβγαλε. Γι' αυτό λέω πάντα τα πίσια, τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε. Εγώ βέβαια είμαι ένοχος σε αυτή την περίπτωση. Έβγαλε πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Και είναι ψηλό πεντακάθαρη. Κάτσε λίγο ακόμα να κάνω κι άλλο. Κι άλλο ενόπνευμα λίγο. Θέλω πεντακάθαρο να είναι. Για να κάνουμε να παίζουμε ό,τι παιχνίδια γουστάρουμε. Και για αυτό το λόγο πάντοτε χρησιμοποιώ μπαμπάκι, γιατί άμα σε μερικά σημεία δεν βγαίνει η πάστα και εσύ πιέζεις με οποιοδήποτε χαρτί, μπορεί να κάνεις κακό και στον επεξεργαστή και στην ψύχτρα. Εδώ την κουνάω την κάμερα, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά θέλω να είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, δείτε το. Μια χαρά πεντακάθαρο είναι. Τώρα πάμε λίγο να βάλουμε εδώ πέρα, εδώ, την πάστα την καινούργια. Το έχω ανοίξει. Βάλουμε κι άλλο λίγο. Δεν έχει και πάρα πολύ, αυτό μου φτάνει εμένα. Δεν πειράζει, καλό είναι. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή πάλι θα ξαναβάλουμε πάστα. Και αυτή που του βάλαμε μια χαρά είναι. Σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν θα το κάτσω τα απλώσω. Εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά έχει κάτσει εκεί πέρα πάνω. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οπότε, πάμε λίγο να ξανασυνδέσουμε πάλι την ψύχτρα μας. Πρέπει να μπει στα κατάλληλα σημεία, παιδιά. Αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο. Βλέπετε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μην κουνιέται και η κάμερα. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το κατάς με το ένα χέρι και να βιδώνεις. Το ένα χέρι κατάς, το άλλο χέρι βιδώνεις. Χιαστεί πάντοτε. Ας το δω. Θα πιστεύω να μην κουνηθεί πολύ η κάμερα. Και μέσα χέρια δεν μπαίνουν εύκολα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πραγματικά, όταν αλλάζεις επεξεργαστή οτιδήποτε άλλο, ή θες να συντηρήσεις τον επεξεργαστή σου, τραβάς πάρα πολλά. Στη κάμερα μην κουνιέται. Έπρεπε να βάλω τα χέρια μου εκεί μέσα. Στοιχώς. Δύσκολο το σημερινό το vlog. Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δεν εγκαταλείπω εύκολα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα ανοίξουμε μετά να δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες στη CPU μας. Μέχρι στιγμής αυτή την πάστα είχα. Βέβαια θα του βάλω και άλλη τώρα πάστα. Τώρα στον άλλο μήνα θα πάω να πάρω άλλη μια πάστα, του βάλω ξανά πάλι. Απλά ήθελα μόνο οπωσδήποτε τώρα, γιατί κάτι έβλεπα εκεί πέρα λίγο στον υπολογιστή που δεν μ' άρεσε, με χάλαγε πάρα πολύ. Λέω ρε πούστη, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάθε θερμοκρασία έβλεπα εκεί πέρα ψηλές. Λέω κάτσε να το αλλάξω, γιατί εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, λέω. Πάμε, τελευταία βίδα να τελειώνουμε. Θα το βάλω πιο εδώ λίγο. Ναι, δύσκολο αυτό εδώ πέρα. Α, γεια σου, το πέτυχα.
Τα PC δεν είναι, δηλαδή οι υπολογιστές δεν είναι εύκολο πράγμα, παιδιά. Θέλει ιδιαίτερη συντήρηση. Προσοχή ιδιαίτερη. Τα πάντα από μια μικρή λεπτομέρεια. Να πω εγώ για το παρελθόν μου, έχω την να πω ότι με το παλιό το PC που είχα το Philips είχε καεί μητρική άλλη φορά. Είχε καεί, θα σας πω εδώ πέρα, είχε καεί η πυθιά από το τροφοδοτικό μου. Είχε καεί π.χ. και εγώ τώρα, ας πούμε, δεν το έκανα επίτηδες. Απλά το PC, εγώ από τότε που τα πάθαινα αυτά τα πράγματα ο υπολογιστής, εγώ έπρεπε, δεν τον φρόντιζα πάρα πολύ. Πήγαινα στη δουλειά, πήγαινα από εδώ από εκεί. Κάποια στιγμή σου λέει, ρε μάγκα, με εγκατέλειψε, θα σε εγκαταλείψω κι εγώ. Άφησε και αυτό. Και είδατε βέβαια όταν το καθαρίσαμε το τι σκόνη έβγαλε. Πολύ σκόνη. Ωχ, Παναγία μου. Θα το κλείσω μία. Ωραίος. Για κάτσε. Μια χαρά. Το κλείσαμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Να δω εάν έχει τίποτα άλλο. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, φεύγω λίγο, γυρνάω την κάμερα προς τα μένα και τα λέμε. Λοιπόν, κάθε μηχάνημα, το οτιδήποτε, να το, εδώ πέρα είναι, να το. Είμασταν εδώ πέρα, μετά ήμασταν πριν, εδώ πέρα ήμασταν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα, το σημείο εδώ πέρα, που φτιάχνουν τον επεξεργαστή. Κάθε μηχάνημα, παιδιά, θέλει τη συντήρησή του. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Προσοχή ιδιαίτερη, που τα άμαθα εγώ, από το ίντερνετ, γκούγκλαρα, έκανα, έρανα πάρα πολλά πράγματα και σιγά σιγά τα έμαθα, έκανα τα λάθη μου, από τα λάθη έμαθα και συνεχίζω ακόμα να μαθαίνω. Θέλει, δηλαδή, ακόμα και καταγραφικών μου, η οθόνη, τα πάντα τα συντηρούμε για να μένουν, να τα κρατάμε, να μένουν ζωντανά. Αν τα αφήσουμε, δηλαδή ειδικά τα ανεμιστηράκια θα τα αλλάξω. Οπωσδήποτε, γιατί όχι επειδή έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κάνουν πολύ θόρυβο. Δηλαδή δεν με ενοχλεί που έχει σκόνη, τη βλέπω τη σκόνη, άσχετα που το φυσήξαμε. Απλά κάνουν πολύ θόρυβο. Τα JetFlow ήταν πάρα πολύ καλά ανεμιστηράκια. Απλά το κακό είναι ότι παράγουν πάρα πολύ θόρυβο. Με αποτέλεσμα όταν κάνω ένα live να έχει πάρα πολύ θόρυβο το PC δίπλα μου. Εντάξει, πιστεύω ότι το έχετε προσέξει και εσείς αυτό το πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα, ας πούμε, λίγο πολύ θα πάρω καινούργια τα Noctua, τα οποία είναι αθόρυβα. Ξέρουν κι όλοι. Αν δεν ξέρετε ποια είναι τα Noctua, πληθυσμολογήστε να δείτε λίγο εκεί πέρα. Έβαλα μια πάστα εκεί πέρα στον επεξεργαστή εδώ πέρα. Λίγη είχε βέβαια αυτό το μικρό τέτοιο, δεν το πίστευα. Εντάξει, σου λέει με αυτή που τέτοιο εκεί πέρα κάτι μπορείς να κάνεις, έστω τη δουλειά σου. Αν θες π.χ. να βάζεις κάτι παραπάνω, να αγοράζεις. Εντάξει, θα αγοράσουμε βέβαια. Θα το ξαναλλάξουμε πάλι την πάστα, αλλά βέβαια το κάνω σε vlog. Πιο πολύ vlog θα γίνει την ώρα που θα αλλάζω εδώ πέρα, ας πούμε, τα. Όχι vlog, θα γίνει στο PC Builder την ώρα που θα αλλάζω εδώ πέρα τα ανεμιστηράκια. Εντάξει, λοιπόν, πάμε λίγο να το ξανασυναμολογήσω, να το βάλω στη θέση του εκεί πέρα που ήταν, για να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες. Εντάξει, παιδιά, φύγαμε, πάμε να το κάνουμε. Game boxes. Φτάσαμε στο τέλος του vlog, του επεισοδίου αυτού. Έχω ανοίξει μέχρι στιγμή το setup εδώ πέρα τη CPU μου. Τα ανεμιστηράκια έχουν μια πάρα πολύ καλή ταχύτητα και έχω δει ότι, παιδιά, ακούστε, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά 26 βαθμούς θερμοκρασία. Μέχρι στιγμής διατηρείται η CPU μου σε μια πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, έτσι όπως το βλέπω. Και κατά δεύτερον, εντάξει, άμα ψιλοανέβει και με επεξεργασμό και όλα αυτά, πάει στους 29 βαθμούς. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ φοβόμουν να δεν θέλω να ανέβει πάνω από 39 και 40 και θα έχω πρόβλημα τεράστιο. Οπότε, εδώ μέσα, καταρχάς έχω να πω το εξής. Το άνοιξα για λίγο εδώ πέρα. Βέβαια, κάτσε λίγο να βάλουμε και τα φώτα. Αλλάξουμε λίγο το φωτισμό. Εδώ. Εδώ μέσα, λοιπόν. Κάθομαι δίπλα του και πραγματικά λέω τι να έχω το air condition, τι να έχω αυτό εδώ πέρα. Είναι πολύ δροσερό εδώ μέσα, πάρα πολύ δροσερό, καλή δουλειά μου κάνει. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι εγώ τώρα το επόμενο vlog, εντάξει, θα καθαρίσουμε λίγο εκεί πέρα πάνω το ράφι με αυτά εδώ πέρα τα βιβλία. Θα τα βγάλουμε λίγο από εδώ πέρα πάνω, δεν τα χρειάζομαι πια, μου είναι αχρίαστα, για να ελευθερώσω λίγο το χώρο εδώ πέρα και να βάζω και άλλα πράγματα. Οπότε κάνουμε αυτό στο επόμενο vlog, θα το σκεφτώ και λίγο πιο πολύ και με το καλό στη συνέχεια θα πάρουμε και άλλα 4 ανεμιστηράκια Noctua για να αλλάξουμε λίγο εδώ πέρα. Κάνει θόρυβο, τον κάνει το θόρυβό του εκεί πέρα, ώστε λίγο να μας βοηθάνε στο live, όταν κάνουμε ένα live τα ανεμιστηράκια για να είναι λίγο πιο πολύ αθόρυβα. Ξαναλέω, εδώ πέρα η θερμοκρασία μέχρι στιγμής, εντάξει, ψιλοανεβαίνεις, πάει στους 30, δεν πάει παραπάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα, 29 με 30 άμα είναι σε επεξεργασία, αλλά είναι 26 βαθμούς 27, κάπου εκεί πέρα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον χαίρομαι που καθάρισα πάλι λίγο τον επεξεργαστή μου. Κάθε μηχάνημα το οποίο έχουμε πρέπει να το καθαρίζουμε, να το συντηρούμε. Το λέω σε κάθε vlog. Άμα το αφήσουμε, μας αφήνει και αυτό. Το αγαπάμε, το φροντίζουμε και το κάνουμε κάθε μέρα πιο δυνατό και το εξελίσσουμε. Εντάξει, παιδιά. Αυτό ήταν το σημερινό το vlog. Μέχρι στιγμής θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο vlog. Το οποίο είπαμε θα κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν τα vlog και τα βίντεά μου. Και θα κάνουμε και άλλα περισσότερα vlog στην πορεία, στο μετέπειτα, στο μέλλον. Θα έχουμε εξέλιξη σιγά σιγά. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο vlog. Γεια σας και καλή συνέχεια.